Εκστρατεία με τίτλο «Καθαρά Δευτέρα, καθαρά κάθε μέρα» διοργάνωσε σήμερα σε πανκύπρια κλίμακα το κίνημα οικολόγων, μοιράζοντας οικολογικές τσάντες στους εκδρομείς. Στους δρόμους για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό βγήκαν σήμερα οι οικολόγοι. Υπό το σύνθημα «Καθαρά Δευτέρα, καθαρά κάθε μέρα» μοίραζαν οικολογικές τσάντες και ενημερωτικά φυλάδια στους πολίτες σε μια προσπάθεια να τους ενθαρρύνουν να μαζέψουν τα σκουπίδια τους κατά τις εξορμήσεις τους στα χωράφια και στους αγρούς. Μοιράζουμε χιλιάδες επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για να τις χρησιμοποιούν οι πολίτες, οι Κύπροι, ώστε να μην χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον. 750 κιλά το χρόνο σκουπίδια παράγουν οι Κύπροι. Ας βάλουμε στόχο μας αυτή τη χρονιά και κάθε χρονιά να λιγοστέψουμε τα σκουπίδια, να προστατεύσουμε τη φύση. Αντιπροσωπεία των οικολόγων βρέθηκε και έξω από υπεραγορές σε Λεμεσό και Πάφο, μοιράζοντας οικολογικές τσάντες στους καταναλωτές. Επί ευκαιρίας να πούμε επίσης σήμερα ότι είναι και η μέρα της ανακύκλωσης. Οπότε αυτά τα δύο συνδέονται. Να περάσουμε όμορφα. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο καλή Σαρακοστή, καλά κούλουμα και φεύγοντας να πάρουμε και ό,τι αφήνουμε στο σπίτι μας, γιατί ό,τι αφήσουμε στη φύση, η φύση θα μας επιστρέψει στο σπίτι μας και στην οικογένειά μας. Η εκστρατεία «Καθαρά Δευτέρα, καθαρά κάθε μέρα» άρχισε το 2006. Έκτοτε το κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών έχει μοιράσει στο κοινό χιλιάδες βιοδιασπόμενες, χάρτινες ή ρούχινες σακούλες για τα σκουπίδια προς αντικατάσταση των πλαστικών σακουλιών.